Εδώ είμαστε, κέντρο Πειραιά, πλατεία Κοραή. Σε λίγες μέρες η πλατεία Κοραή θα γεμίσει ερυθρόλευκα κασκόλ, φανέλες του μπασκετικού Ολυμπιακού, γιατί προηγείται το Final Four της Ευρωλίγκας. Θα ακολουθήσει ο δεύτερος τελικός της ομάδας Handball στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τη Βαλούρ. Και βεβαίως την Τετάρτη, 29 Μαΐου το βράδυ, ο Ολυμπιακός θα παίξει το πρώτο τελικό στην ιστορία του στο ποδόσφαιρο σε επίπεδο ανδρών, γιατί ήδη έχει κατακτήσει του UEFA Youth League στην ΑΕΚ Αρίνα κόντρα στην Φιωρεντίνα. Πειραιάς, ο οποίος πλέον ζει σε ρυθμούς της Ευρώπης. Και πάμε με τον Απόστολο να κάνουμε μια βόλτα, έτσι σιγά σιγά να μπαίνουμε και εμείς και μέσα από τη Web TV της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιάς σε ρυθμούς Ευρώπης. Πώς νιώθεις, Ευρωπαίος? Ευρωπαίος και ευρωπαϊκός αέρας. Έχει σαρώσει την πόλη φέτος. Νομίζω ότι η χρονιά αυτή στα 99 χρόνια, μια χρονιά πριν την εκατονταετηρίδα, είναι κάτι παραπάνω από αυτό που θα εύχονταν στον Άγιο Βασίλη, φίλοι του Ολυμπιακού. Και ουσιαστικά έχει πάρει μέσω των μεταδόσεων του μπάσκετ από το ξεκίνημα όλη τη σεζόν της Ευρωλίγκας. Ναι, πραγματικά. Και είναι μια χρονιά η οποία είχε πάρα πολλές διακυμάνσεις. Το τονίζουν και οι ίδιοι οι άνθρωποι της ομάδας. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξεκίνησε με δύο αποχωρήσεις ισχυρές το καλοκαίρι, του Βεζέγκοφ και του Σλούκα, δεν έκανε κάποια μεταγραφή από το πάνω ράφι που θα λέγαμε, πέραν του Μιλουτίνοφ, ο οποίος έχει μια ξεχωριστή σχέση με την ομάδα. Κατάφερε μέσα από λύσεις και εσωτερικές, δηλαδή είδαμε την αναβάθμιση του Κάναν, του Πίτερς, να αναπληρώσει το κενό αυτό. Και με τη βοήθεια των Προέδρων και φυσικά την έγκυρη έτσι, διάγνωση του Γιώργου Μπαρτζόκα στα σημεία που ο Ολυμπιακός έπασχε, έκανε κάποιες προσθήκες, τον Πετρούσεφ, τον Μόζες Ράιτ που ήρθε μετά τον τραυματισμό του Μιλουτίνοφ. Κατάφερε να αλλάξει έτσι το ρου της ιστορίας σεζόν, πετυχαίνοντας κάποιες μεγάλες νίκες μέσα στο διάστημα του Φλεβάρη και του Μάρτη, όπου άλλαξαν τελείως την ψυχολογία της ομάδας και βάλαν τον Ολυμπιακό σε τροχιά τετράδας και αυτή τη στιγμή βρίσκεται. Δεν ξέρω αν θα σε ευνηδιάσω. Πόσα παιχνίδια έπαιξε φέτος ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη? 37. Σχεδόν τα μισά έχει παίξει η ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία στο 29 του Μάη υποδέχεται τη Φιωρεντίνα στην ΟΠΑΠ Αρίνα. 39, συγγνώμη. 39. Σου είπα, για να μην σε ευνηδιάσω. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια όλων των τμήματων του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός, ο οποίος ήδη έχει ένα ασημένιο μετάλλιο στο Champions League Πόλο Γυναικών, έχει το χρυσό των παιδιών του Σιλαϊδόπουλου, έχει το Σάββατο, όπως είπαμε, τον τελικό με την Παλού. Το handball, έτσι. Σημαντικό. Για πριν λίγα χρόνια το Ολυμπιακός θα διεκδικούσε και στο handball ευρωπαϊκό τίτλο. Και έρχεται και το Champions League στο Πόλο Ανδρών, το Final Four της Μάλτας, στις αρχές του Ιούνιου. Για ακόμα μια χρονιά η ομάδα Πόλου νομίζω ότι είναι αυτή που κρατάει την σημεία ψηλά στην Ευρώπη και δείχνει το δρόμο για τους υπόλοιπους. Και τώρα το ερωτηματικό είναι το ερώτημα, μάλλον το δικό μου, είναι το εξής. Για όλα αυτά υπάρχει η μυστικό της επιτυχίας? Δηλαδή, πες ένα τελικό. Ποιο είναι το μυστικό για να κερδίσει το τελικό? Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, γιατί δεν έχω παίξει, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε κάπου να βρούμε έναν άνθρωπο τέτοιο. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τον κατάλληλο άνθρωπο. Γεια σας. Φίλιο Μανολιουδάκη. Τι κάνετε? Είσαι να ψωνίσεις? Ναι, ήρθα εδώ στο περιπτεράκι λίγο να δω κάτι. Λοιπόν, ρωτούσα λοιπόν τον Απόστολο ποιο είναι το μυστικό για να κερδίσει έναν τελικό. Η πρώτη Ευρωλίγκα, γιατί έχει προηγηθεί το Len Trophy στο Πόλο των Γυναικών, ήρθε με ένα γκολ στα 33 δεύτερα. Το έχει σημειώσει εσύ? Ναι. Νομίζω το πιο βασικό είναι σε τι ψυχολογική κατάσταση ήταν εκεί τη μέρα οι αθλητές, που είναι στα ύψη και είναι το σημαντικότερο, γιατί προετοιμασμένοι είναι όλοι οι αθλητές. Και νομίζω σημαντικός παράγοντας θα είναι και ο κόσμος μας, που πιστεύω ότι θα είναι δίπλα στην ομάδα μας. Γι' αυτό περιμένουμε να γεμίσουμε και το handball του ΣΕΦ. Και εννοείται έχει ακολουθήσει σίγουρα την ομάδα στο μπάσκετ αρκετά χιλιάδες κόσμος. Και νομίζω ότι με το καλό, αν περάσουμε την Κυριακή, θα έχει ακόμα παραπάνω. Και εννοείται ότι σε συνέχεια θα έρθει το ποδόσφαιρο και μετά εμείς παίρνουμε σειρά το πόλο. Που μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το Final Four. Συνηθισμένα τα βουνιά στα χιόνια για εσάς, βέβαια, έτσι? Ναι, μπορώ να το πω, τα τελευταία χρόνια έχεις δίκιο και ειδικά το γυναικείο είναι σταθερά στις κορυφαίες ομάδες όλα αυτά τα χρόνια, με μια παράληψη πέρυσι. Και το αντρικό δείχνει τη δυναμική του και φέτος και βρισκόμαστε σε ένα Final Four που ήταν πιο δύσκολο από τις προηγούμενες χρονιές που ήταν Final Eight. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι γενικά ο Ολυμπιακός έλεγε ο Απόστολος ένα χρόνο πριν να συμπληρώσει τα 100 χρόνια. Αν και ουσιαστικά τυπικά βαδίζει στα 100 χρόνια ο Ολυμπιακός. Είναι παντού. Ακόμα και το βολέι, μην το ξεχνάμε. Το βολέι των ανδρών έφτασε στα πρωίμα τελικά. Σωστό. Και μην ξεχνάμε ότι πριν 10 μέρες περάσαμε και την Μπαρτσελονέτα στη συνολική κατάκτηση. Την Μπαρτσελόνα. Στη Σκούπα που έχουμε 310. Πια, οπότε και βαδίζουμε, γιατί έχουμε και συνέχεια. Έχουμε και τα πρωταθλήματα στο Πόλο που σίγουρα θα κερδίσουμε δύο πρωταθλήματα, είμαι σίγουρη γι' αυτό, και τα όλα ό,τι άλλο μας συγκομιδεί έρθει. Ερώτηση. Τώρα είναι τρεις τελικοί στη σειρά. Φαντάζομαι θα θέλει να είσαι τρεις, μάλλον ένας ημιτελικός, ένας τελικός και ένας τελικός που ευελπιστούμε στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ να είναι τελικός. Φαντάζομαι θα θέλεις να έχεις δυνατότητα να πας και στους τρεις. Ναι, εννοείται. Νομίζω ότι όλοι εμείς οι Ολυμπιακοί θα θέλαμε να βρισκόμαστε σε κάποιον από αυτούς, ή αν όχι σε όλους.
Γι' αυτό θέλω να ευχηθώ καλή τύχη στις ομάδες μας. Και όπως είπε και ο coach Μπαρτζόκας, χρειάζεται και τύχη και να είμαστε πιο τυχεροί από τα προηγούμενα δύο Final Four. Γιατί είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και η τύχη στον αθλητισμό. Αλλά νομίζω ότι όσοι θα το δούμε και από το σπίτι, την ίδια ενέργεια και την ίδια θέληση θα τους δημιουργήσει. Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός βγάζει μια ομοψυχία. Δηλαδή, εγώ χθες τον Γιώργο Μπαρτζόκα είδα να λέει ότι μακάρι να πάρουμε ένα τίτλο. Δεν είπε εγώ το τμήμα, δεν το προσωποποίησε. Αυτή η ομοψυχία που βγάζει ο Ολυμπιακός οργανισμός είναι κάτι που εσείς οι αθλητές το εισπράτετε? Ναι, είναι πολύ σημαντικό, όπως είπες, γιατί νιώθουμε ότι είμαστε οικογένεια. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπαρτζόκας ή κάποιος προπονητής από το ποδόσφαιρο αναφέρεται στα τμήματα του ερασιτέχνη και δείχνει πόσο ομοιογένεια υπάρχει, όπως είπες και εσύ, ομοψυχία. Έτσι κι αλλιώς οι πρόεδροι μας έχουν άριστες σχέσεις, οπότε συνέχεια είναι σε επικοινωνία. Και οι τρεις πρόεδροι, εννοώ και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και στο ερασιτέχνη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί και εμείς νιώθουμε ότι έχουμε την αμέριστη στήριξη όλου του κόσμου, εκτός και μέσα στην οικογένειά μας που ονομάζεται Ολυμπιακός. Και αν δεν κάνω λάθος, θυμάμαι καλά, γενικά οτιδήποτε κατακτάτε, πάτε και το πανηγυρίζετε μέσα στο Καραϊσκάκι. Αυτές οι φιέστες μπροστά στο πέταλο της 7, ξέχαστε. Εννοείται. Όταν είχαμε την τύχη να έχουμε φιέστα και να έχουμε προηγηθεί κάποια Ευρωλίγκα, ήταν μοναδικά τα συναισθήματα αυτά όταν μπαίνει ένα κατάμεστο Καραϊσκάκι. Οπότε είναι όπως είπες και εσύ, είναι αυτές οι στιγμές που μένουν. Αυτά είναι τα σημαντικότερα, ότι ο Ολυμπιακός δείχνει την οικογένεια, ο Ολυμπιακός δείχνει ότι στηρίζει ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό θέλουμε, όπως είπε και ο Κούς, να πάρουμε όχι αν όχι μία, παραπάνω από μία κούπα. Και εγώ πιστεύω ότι θα είναι παραπάνω από μία κούπα. Και το πιστεύω αυτό μέσα από την καρδιά μου και το εύχομαι. Γι' αυτό ξαναλέω, τύχη και να έχουν υγεία οι αθλητές μας. Θα μπορούσες να μας γυρίσεις πίσω στον χρόνο το 2015, μας πεις έστω μια ιστορία, ανέκδοτη έτσι από τα αποδυτήρια ή από τις προπονήσεις, κάτι που έγινε και άλλαξε έτσι το τσιπάκι σε εσάς, που να σας έδωσε όθηση? Κοίτα, το τσιπάκι μας άραξε όταν τον Νοέμβριο του 14 πια προς 15 που βάδιζε η αγωνιστική σεζόν, είχαμε χάσει το Super Cup από τη Σαμπατέλ και είχαμε πει μεταξύ μας ένα άτυπο όρκο και ο προπονητής, ο Χάρης Παυλίτης, μας το είχε πει ότι δεν θα ξαναχάσουμε αυτή την ομάδα άμα τη βρούμε μπροστά μας. Οπότε και εμείς παίξαμε πια τον τελικό, γιατί κέρδισαμε μια ομάδα που ήταν πολύ καλή η κήρυση στον ημιτελικό. Ξέραμε ότι είναι η ευκαιρία μας, μια ομάδα που έχει να χάσει 3 χρόνια. Οπότε όχι στο μυαλό σου και αυτό ότι να είσαι ο πρώτος που θα κάνεις μια μικρή επανάσταση στον χώρο της ελληνικής δατοσφαίρησης που η Σαμπατέλ ήταν και είναι υπερδύναμη. Οπότε είναι ένα έξτρα κίνητρο. Αλλά είναι πολλά και άλλα που δεν λέγονται. Δεν μπορούμε να τα πούμε. Λοιπόν, και κλείνοντας, κοιτάς την κάμερα, έχεις απέναντί σου τον Γιώργο Μπαρτζόκα, έχεις απέναντί σου τα παιδιά του χάντμπολ, έχεις απέναντί σου τον Μεντιλίμπαρ και τα παιδιά του ποδοσφαίρου. Η ευχή και τι θα ήθελες να τους πεις? Εύχομαι καλή τύχη και πραγματικά να κατακτήσετε την κορυφή γιατί το αξίζετε. Μπιανκόνι, προσποιήσεις, η πάσα, η Southern, νέα πάσα, γκολ! 19 Ολυμπιακός, τρομερό γκολ, η φιλιά Μανελουδάκη, η αρχηγός του Ολυμπιακού. Φίλε, παραμονή του Final Four, φίλε. Μέσα ήμουν. Και τώρα κοίταξε τι έχω βάλει ανάποδα, πρόσεξε τι έχω κάνει εδώ πέρα. Πρόσεξε τι έχω βάλει με μοναδική ταινία, Τον Λούκα το παλιό. Καλός και Ολυμπιακός, δεν το συζητάμε, εννοείται. Πάμε, είναι Ολυμπιακή εβδομάδα. Από τώρα πανηγυρίζουμε, είμαστε εδώ Πειραιώτες, δεν το συζητάμε. Εκεί που έχουμε φτάσει, είμαστε νικητές. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι συνεχίζουμε και μακάρι να τα πάρουμε, να τα σηκώσουμε. Και να το σηκώσουμε και ας πεθάνουμε. Στο handball. Και στο handball και στο τέτοιο. Και στο τάβλι, ρε φίλε, Ολυμπιακός, ρε φίλε. Άρα θέλω ένα σκορ για Τετάρτη με Φιωρεντίνα. Δεν ξέρω, αδελφίλα. Απλά εγώ έφυγα από τους τελευταίους στους πανηγυρισμούς με Αστον Βίλα. Με κάτι παιδιά της θύρας 7, ώρα τους καλή, Στέλλα, μια άλλη κοπελιά, ο φίλος μου ο Άγγελος και μιλάμε, επειδή ήμασταν οι τελευταίοι, τα κάναμε μπάχαλο. σαν Ολυμπιακοί, σαν Πειραιώτες, όπως πρέπει να κερδίσεις. Εγώ θέλω σκορ, εγώ θέλω σκορ. Δεν ξέρω, αδελφέ μου, εγώ στις μεγάλες μου αγάπες δεν τις στοιχηματίζω, τις ποντάρω. Είμαστε νικητές από τώρα και πιστεύω να το σηκώσουμε και για τα αδέλφια μας, παιδιά, πάνω απ' όλα. Τα αδέλφια μας που είναι εκεί ψηλά. Περιμένεις ότι την ίδια χρονιά... Σοφοκλής αγαπάμε ρε και ψηλά εκεί πέρα. Ξέρει, ο Καλαϊτζίδης γιορτάζει. Την ίδια χρονιά θα ήταν Ολυμπιακός σε τελικό στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Το περιμένεις πότε θα γίνει? Φίλε μου, να σου πω την αλήθεια, έχω 2 χρόνια να πάρω διαρκείας. Γιατί λίγο, εντάξει, με τον Μάρτι στον Ταβρινιάρη, λίγο, δηλαδή τα στραβά αυτά που βλέπαμε, δεν τα βλέπεις τα στραβά είναι στραβά. Δεν είμαστε τώρα ο Ρέντζος το παιδάκι να έχουμε. Εντάξει, τόσο ξέρει, το παιδί δεν κάνει για center back. Πάρε ρε π***να Μέλμπεργκ να πούμε. Πάρε ρε π***να, πώς το λένε, Αβραάμ Παπαδόπουλο που τους γα***να να πούμε. Άσε με ρε φίλε, με τρελαίνεις. Δηλαδή, τα απλά ρε φίλε, τα απλά. Άρα 3 ευρωπαϊκά. Λουφάκια, άντε παιδιά, πάμε γεράζει. Ο Μπαρτζόκας είπε να έρθει έστω ένας τίτλος. Τώρα θα έρθουν 3
2-1, γιατί είναι και το χάντμπολ το Σάββατο. Τι λήξη είναι. Εγώ πιστεύω ότι θα έρθει ένας. Ένας. Ποιος θα είναι αυτός. Ποδόσφαιρο. Μπάσκετ. Το μπάσκετ. Ναι. Εσύ. Αρχικά, ο τελικός σίγουρα. Σίγουρα. Στο ποδόσφαιρο. Ναι. Το μπάσκετ. Στάνταρ, άμα παίξουμε με Παναθηναϊκό. Ωραία. Ναι. Κάνω δήλωση τώρα. Θέλω αυτά να μεταφέρουμε στον Μπαρτζόκα τον ίδιο, έτσι. Άμα παίξουμε με Παναθηναϊκό, άμα περάσουμε την Ρεάλ, το πήραμε. Δηλαδή θες Παναθηναϊκό ή Φενέρ. Όχι, Παναθηναϊκό θέλω Παναθηναϊκό. Γιατί δεν μπορεί να τα μάνα μιλάει πολύ. Οκ, okay, άρα πάμε για δύο και βλέπουμε για το χάντμπολ. Ε, χάντμπολ εντάξει. Υπάρχουν κι άλλοι. Μόνο Ολυμπιακό δεν είναι. Μόνο Ολυμπιακό δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εμεί θέλουμε να τα πάρει όλα ο Ολυμπιακό, παραμάζομαι. Τι περιμένουμε τώρα, γι' αυτό ζούμε. Άρα η αρχή θα γίνει το Σάββατο και μετά την Κυριακή συνέχεια. Έμα, αυτό ακριβώ. Έτσι πιστεύουμε όλοι εδώ πέρα. Στο Final Four, ποιον θα κερδίσει δηλαδή στο τελικό Ολυμπιακό, ποιον βλέπετε. Ποιον θέλουμε όλοι. Έναν και μοναδικό, τον αιώνιο αντίπαλο. Δηλαδή, αν είναι Φένερ, εντάξει, θα το πανεγυρίσουμε και πάλι. Απλά θα είναι πιο άνετο. Και με Φιωρεντίνα. Με αυτά που είδαμε στο Καραϊσκάκι, ποιος πιστεύει ότι δεν θα το πάρουμε. Το περιμένατε ποτέ ότι θα το ζήσετε αυτό, στο ποδόσφαιρο, ένας ευρωπαϊκός τελικός. Και την ίδια χρονιά με τους νέους, έτσι, μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Έζησα την τρελή μαγεία του ευρωπαϊκού στο βόλεϊ. Μας έχει συνηθίσει σε μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία και το περιμένουμε και στο ποδόσφαιρο και σε όλα τα άλλα τα αθλήματα. Αν το πάρει και στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο και στο χάντμπολ, νομίζω πως θα είναι κάτι ονειρικό για τα κάτω, έτσι. Μόνο ονειρικό. Γι' αυτό ζούμε, παιδιά, γι' αυτό ζούμε. Πιστεύω δύο. Ποιοι? Μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Θα είναι κάτι Ολυμπιακός, το θέλω πολύ, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να τα καταφέρει η ομάδα. Όχι ότι στο χάντμπολ τα πήγαμε άσχημα, απλά θεωρώ τα 4 γκολ διαφορά σε συνάρτηση με το επίπεδο της αντιπάλου ομάδας στο τελικό είναι λίγο δύσκολο να το υπερσκεράσουμε εδώ. Α, δούμε. Το βασικό είναι να γεμίσει και το σεφ, έτσι. Σίγουρα, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι όλος αυτός ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι λίγο παραμελημένος, ας πούμε. Ευτυχώς ο Ολυμπιακός κρατάει ψηλά το επίπεδο και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και είναι πολύ σημαντικό να προαχθούν και αυτού του είδους τα αθλήματα στην Ελλάδα. Και είναι και το πόλο, Final Four. Σίγουρα, σταθερή αξία και το πόλο και εκεί πέρα έχουμε ψηλά τον πύχη. Απλά εντάξει, το πόλο έτσι είμαστε συνηθισμένοι όλα αυτά τα χρόνια, όχι σε ευρωπαϊκούς τίτλους, παρόλο που έχουμε και εκεί πέρα μια Ευρωλίγκα. Απλά ξέρουμε κάθε χρόνο τα αγόρια εκεί πέρα δίνουν και την τελευταία ρανίδα του αίματος. Το μπάσκετ και η μπάλα, πρωτόγνωρα πράγματα για την μπάλα, αλλά και το μπάσκετ. Α δούμε, το μπάσκετ είναι λίγο διαφορετικό στις καρδιές μας, να πω την αλήθεια. Και σε ένα Final Four με Παναθηναϊκό παρόντα, έτσι. Ναι, σίγουρα. Η αλήθεια είναι μεγάλη υπόθεση. Η περιραίωση ατμόσφαιρα τα τελευταία χρόνια ήταν ότι το μπάσκετ θα σπανίως θα ξαναζήσει τις στιγμές που ζούσαμε τη δεκαετία του 2000 και του 90 και τη δεκαετία του 90. Καλή δουλειά και από τον Παναθηναϊκό, ωραία ομάδα, δομημένη, Γιαννακόπουλος έριξε πολλά λεφτά, αλλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει κάτι που δεν το έχουν οι άλλες ομάδες. Όσα χτυπήματα και αν δεχθεί, σίγουρα θα σηκωθεί να τα αποδώσει εκείνος το τελευταίο. Πιστεύουμε πολύ την ομάδα, μας έχει κάνει περήφανος πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και μακάρι φέτος να έχουμε λίγο την τύχη μαζί μας, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια μας έλειψε. Άρα εμφύλιο τελικός με ερυθρό λευκό νικητή. Θα ήταν ωραίο πραγματικά να έχουμε ένα εμφύλιο τελικό και να κυλήσουν όλα όπως πρέπει να κυλήσουν βάσει του ήθους και της αξίας και των δύο ομάδων. Και σίγουρα ο Ολυμπιακός στο τέλος να πανηγυρίσει, θα το θέλαμε πολύ. Και ένα σκορ για το ποδόσφαιρο την Τετάρτη. Για κάποιο λόγο μου έχει καρφωθεί το 3-1. Εντάξει, μην το παίξετε, αλλά μου έχει καρφωθεί το 3-1. Θα το παίξουμε και στο στοίχημα.